τροχιά υλοποίησης μπαίνει το σχέδιο δημιουργίας του Μουσείου Αλέξη Ζορμπά στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης στο Δήμο Αριστοτέλη, της οικίας όπου έζησε ο άνθρωπος, ο οποίος αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον Νίκο Καζαντζάκη. Ο Γιώργος Ζορμπάς, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, έζησε στο συγκεκριμένο σπίτι επί 22 χρόνια. Έκανε οικογένεια και απέκτησε 12 παιδιά, εργαζόμενος κατά κύριο λόγο ως μεταλλορύχος. Με τον Νίκο Καζαντζάκη γνωρίστηκαν σε ένα ταξίδι στο Άγιον Όρος και από αυτή τη γνωριμία γεννήθηκε το βιβλίο «Βίος και Πολιτεία» του Αλέξη Ζορμπά, που μεταφράστηκε σε 34 γλώσσες. Ακολούθησε η ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη που κέρδισε 3 Όσκαρ και ήταν υποψήφια για άλλα 4. Σύμφωνα με το Δήμο Αριστοτέλη, ήδη ολοκληρώθηκε και η προεκτίμηση του κόστους μελετών που απαιτούνται για την αποκατάσταση του κτηρίου προς νέα χρήση συνολικού προϋπολογισμού 56.505 ευρώ. Η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός είχε αναλάβει να καλύψει τα έξοδα μετά την αποδοχή της σχετικής δωρεάς από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και αφορούν σε μελέτες, μεταξύ των οποίων αρχιτεκτονική, πυροπροστασίας, στατική, ηλεκτρομηχανολογική και άλλες. Στη συνέχεια, ο Δήμος Αριστοτέλη θα προχωρήσει με τις περαιτέρω διαδικασίες για την ορίμανση του έργου.